είστε και οι δύο προπονητές. Πάμε να δούμε το επόμενο θέμα, θα σας ενδιαφέρει. Τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Μεγάλων Αποστάσεων Χρήστο Παπαχρήστο είχαμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε στην προηγούμενη μας εκπομπή. Ως γνωστόν προπονεί πρωταθλητές, ωστόσο στο βίντεο που ακολουθεί δίνει προπονητικές συμβουλές και για αρχάριους. Απλές συμβουλές για αρχαρίους. Για αρχαρίους. Να μην βιάζονται, να αθλούνται για την υγεία τους στην αρχή και αν στη διαδικασία όσο περνάει ο καιρός δουν ότι μπορούν να τρέξουν και λίγο γρηγορότερα, να το προσπαθήσουν χωρίς να ρισκάρουν με γρήγορα τρεξίματα, διότι όπως ξέρουμε ένας αθλούμενος που δεν έχει υποδομή είναι πολύ επικίνδυνο, αντί να κάνει καλό στην υγεία, το να κάνει κακό. Πάντα συμβουλή προπονητή και γιατρού. Βλέπετε ότι οι υποδομές και γενικά όλη η κατάσταση βοηθά τη δημιουργία πρωταθλητών? Οι υποδομές στην Αθήνα ειδικά δεν είναι οι καλύτερες. Ευτυχώς όμως οι αγώνες είναι πολύ καλά στημένοι από τους οργανωτές, ούτως ώστε και να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων, αλλά ούτως ώστε να υπάρχει μια όμορφη διαδρομή για να ευχαριστιέται ο αθλούμενος. Στην επαρχία, γιατί και εκεί γίνονται αγώνες, το περιβάλλον είναι πιο καλό. Η άθληση στην επαρχία κρατάει ακόμη σε σχέση με την Αθήνα, αλλά με το δρομικό boom που όπως είπατε έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, βλέπω και οι Αθηναίοι έχουν βγει στους δρόμους. 300 αγώνες. Ναι, είναι 300 αγώνες. Είναι 300 αγώνες και εύχομαι αυτοί που διοργανώνουν τους αγώνες να τους διοργανώνουν για να υπάρξει κάτι, να βγει κάτι από αυτό πέραν από το οποίο ελπίζω εγώ, σαν ομοσπονδιακός προπονητής που είμαι τελευταία χρόνια στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, να φέρει και ταλέντα κοντά μας. Προπονητικές και άλλες επιστημονικές συμβουλές από το καταξιωμένο σου επιστήμονες, συνεργάτες μας, μπορείτε να απολαμβάνετε μόλις γίνετε μέλη της Feel Good Sports Club. Μπείτε στη σελίδα μας και δείτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε προνόμια και εκπτώσεις. Κύριε Λαζαρίδη, θέλω το δικό σας μυστικό επιτυχίας. Το δικό μου μυστικό επιτυχίας, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά οι αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αγώνες έξω μπορούν να το εφαρμόσουν εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κάτω από 18-15 βαθμούς θερμοκρασία. Είναι το γνωστό carbohydrate loading, όπως λέμε η δίαιτα των μαραθωνοδρόμων. Είναι ένα απλό θέμα, εν ολίγης και εν περιλήψη. Ο αθλητής την τελευταία εβδομάδα κάνει μία απόσταση μία-μία μισή ώρα, όπου εκεί ξοδεύει τη γλυκογόνο ουσία που είναι μέσα στους μυς, η οποία δίνει εξτρά ενέργεια στον οργανισμό. Τις τρεις πρώτες μέρες χρησιμοποιεί για φαγητό πρωτεΐνες και τις επόμενες τρεις μέρες αφήνει τις πρωτεΐνες και τρώει ό,τι αφορά φαγητό, υδατάνθρακες κτλ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αφομοιώσει μια εξτρά ουσία γλυκογόνου στους μυς, η οποία ενεργεί μετά τα 30-32 χιλιόμετρα, όπου ο οργανισμός πλέον έχει εξαντληθεί, είναι όπως λέμε η ρεζέρβα βενζίνης στο αυτοκίνητο. Αρκετά ενδιαφέρον. Εσείς, κυρία Πολύζου, έχετε κάτι παρόμοιο? Εγώ θα έλεγα ότι για να πετύχω όλα αυτά τα ρεκόρ, όλα αυτά τα χρόνια που έκανα, υπάρχουν κάποια στάδια. Ένα από αυτά τα στάδια είναι να ονειρεύεσαι, να βάλεις ένα στόχο, να τον έχεις στο μυαλό σου. Και από εκεί και πέρα να δουλεύεις με επιμονή, υπομονή πάνω σε αυτό, ακόμα και αν κάποιες φορές βλέπεις ότι οι συνθήκες ή αυτό που βλέπεις μπροστά σου δεν φαίνεται να πηγαίνει προς την επιτυχία. Να επιμένεις μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ. Φραγκφούρτη, Λοζάνη και Δουβλίνο έζησαν στους ρυθμούς του μαραθωνίου. Και στην Ελλάδα όμως είχαμε αξιόλογες διοργανώσεις running. Πάμε να δούμε το σημερινό μας καλεντάρι με αγώνες που έγιναν και πληροφορίες που αντλήσαμε από το Running News, το πρώτο site των δρομέων. Με πολύ δυνατό συναγωνισμό και αρκετά ευνοϊκές συνθήκες, διεξήχθη την Κυριακή 26 Οκτωβρίου ο Μαραθώνιος Φραγκφούρτης. Στους άνδρες 10 δρομές κατέβηκαν τις 2 ώρες και 10 λεπτά. Νικητής ήταν ο Κενιάτης Μάρκο Κιπτόο με 2 ώρες, 6 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Ενώ στις γυναίκες, νικήτρια αναδείχθηκε η Αμπέρε Κεμπέντε από την Αιθιοπία με 2 ώρες, 21 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Καλές επιδόσεις είχαμε και από τους Έλληνες δρομής, αφού 5 άνδρες κατέβηκαν τις 3 ώρες. Ξεχώρισε ο Θανάσης Μακρυγιάννης με 2 ώρες, 36 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Στις γυναίκες, η Ελίνα Μακρύδη τερματίζοντας σε 3 ώρες, 21 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα. Την ίδια ημέρα διεξήχθη ακόμα ένας σπουδαίος αγώνας στη Λοζάνη της Ελβετίας. Φέτος είχαμε νέο ρεκόρ με 14.620 συμμετοχές. Η διοργάνωση περιλάμβανε μαραθώνιο, ημιμαραθώνιο, αγώνα 10 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρα walking, μίνι μαραθώνιο 4 χιλιόμετρων, ενώ συμμετείχαν και άτομα με ειδικές ανάγκες σε έναν αγώνα που νικητής αναδείχθηκε η ανθρώπινη ψυχή. Τη Δευτέρα 27 Δεκάτου έγινε και ο 35ος μαραθώνιος του Δουβλίνου, στους ιστορικούς δρόμους της Ιρλανδικής πρωτεύουσας. Οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τις 10.000.
Εντός των συνόρων, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου το απόγευμα στο Ζάπιο και στους δρόμους της Αθήνας, διεξήχθη το τελευταίο Adidas Open Run για το 2014, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους φίλους του running να τρέξουν στις πιο διασκεδαστικές διαδρομές στα ομορφότερα σημεία της πρωτεύουσας. Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στη Βιτίνα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο Άθλος Μενάλου 2014. Για πέμπτη χρονιά, μια άψογη διοργάνωση περίμενε τους αθλητές που συμμετείχαν στον αγώνα περιπέτειας το διήμερο 25 και 26 Οκτωβρίου στην ορεινή Αρκαδία. 110 αθλητές συμμετείχαν στις διαδρομές ορεινού τρεξίματος των 19 χιλιόμετρων, ενώ την Κυριακή 205 ποδηλάτες διέσχισαν το Μενάλο. Σήμερα τέλος, έχουμε και το Βόλος Street Relays με τη μεγάλη συμμετοχή αθλητών από ολόκληρη την Ελλάδα. Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να είναι στραμμένα στο Μαραθώνιο της Αθήνας στις 9 Νοεμβρίου, όμως και άλλες διοργανώσεις διεκδικούν τη θέση τους στο καλεντάρι, αγώνες που θα γίνουν. Τρεις αγώνες ξεχωρίζουν αυτό το μήνα από το διεθνή χώρο. Στις 16 Νοεμβρίου στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τωρίνο, διεξάγεται το 28ο Μαραθώνιος της πόλης, ενώ στις 30 του μήνα ο Μαραθώνιος Φλωρεντίας, αλλά και αυτός της Βουτζιζάν στην Ιαπωνία, σε μια ιδιαίτερη εντυπωσιακή διαδρομή κάτω από το ομώνυμο βουνό. Το σημαντικότερο γεγονός του Νοεμβρίου πάντως δεν είναι άλλο από τον 32ο κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Στις 9 Νοεμβρίου, οι δρομές θα ακολουθήσουν μια σκληρή διαδρομή 42.195 μέτρων με αφετηρία τον Μαραθώνα και τερματισμό τον Παναθηναϊκό Στάδιο στον αυθεντικό Μαραθώνιο όπως είναι γνωστός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί αγώνες που θα διεξαχθούν στη χώρα μας μέσα στο Νοέμβριο. Στις 29 του μήνα έχουμε το Double Road Race Athens στο Σκηνιά, ένας αγώνας που αποτελεί έμπνευση του ιδρυτή του περιοδικού Runners World, Bob Anderson, και φέτος θα φιλοξενηθεί συνολικά σε 14 χώρες. Μία ημέρα αργότερα και πάλι στο Σκηνιά, στο Εθνικό Πάρκο αυτή τη φορά, έχουμε τα 10 χιλιόμετρα run. Την ίδια ημέρα έχει οριστεί και ο 28ος Βαρτζάκιος Δρόμος Υγείας, ο οποίος φέτος είναι αφιερωμένος ενάντια στο ρατσισμό. Ο αγώνας διεξάγεται σε συνεργασία με το ΣΕΦ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά. Στις 30 Νοεμβρίου επίσης διοργανώνεται και ο Παλαμίδιος Δρόμος 2014 στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της άλωσης του Παλαμιδίου στον Ναύπλιο. Αξίζει τέλος να αναφερθούμε και σε ένα διαφορετικό αγώνα. Ένας Εργένης αποφάσισε να παντρευτεί και αποφάσισε την τελευταία ημέρα ως ελεύθερος να την περάσει τρέχοντας. Αφετηρία για αυτόν και όσους θέλουν να ακολουθήσουν θα είναι η πλατεία Αλεξάνδρας και η διαδρομή θα είναι 8 χιλιόμετρα. Όλα αυτά στις 15 Νοεμβρίου. Τρέχετε, δεν τρέχετε στο Μαραθώνιο, ένα ζευγάρι παπούτσια Running Saucony σας χρειάζεται. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό της Feel Good Sports Club για να κερδίσετε. Κάντε like στη σελίδα μας Feel Good Sports Club στο Facebook και στείλτε μήνυμα στο Facebook. Ή μπορείτε απλά με ένα email το οποίο βλέπετε και στις οθόνες σας. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μας. Θέλω να μας πείτε, κύριε Λαζαρίδη, πώς περάσατε σήμερα μαζί μας. Απίθανο. Απίθανο. Πολύ καλό σχόλιο. Η κυρία Πολύζου θα παραμείνει μαζί μας για να κάνουμε και στο τέλος την κλήρωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και των δύο στο πλατό και ιδιαίτερα που μοιραστήκατε τόσο δυνατές αναμνήσεις μαζί μας.